Είμαι ο Κρίσης Βαφιάδης, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών και όπως λέω κάθε φορά βρίσκομαι εδώ πέρα για να απαντάω σε ερωτήσεις και να αναπτύσσω θέματα τα οποία έχουν να κάνουν σε σχέση με τις πολεμικές τέχνες. Η σημερινή ερώτηση έρχεται από ένα φίλο, τον οποίο του ζητώ και συγγνώμη γιατί λίγο καθυστέρησα με τα τραχάματα που έχω αυτόν τον καιρό. Άντριου Τέο μου κάνει μια ερώτηση από τη στιγμή που δεν μπορεί να πάει σε σχολή. Αν μπορεί όλα αυτά τα πράγματα που γνωρίζει να τα εξασκεί στον αέρα εναντίον φανταστικού αντιπάλου, αν αυτά τα πράγματα θα μπορέσουν να τον βοηθήσουν, με ρωτάς Άντριου, Ανδρέα μάλλον, ότι αν αυτά τα πράγματα θα μπορέσουν να σε βοηθήσουν όταν θα χρειαστεί πραγματικά να τα χρησιμοποιήσεις, αν θα είναι λειτουργικά. Σαν δάσκαλος, ο οποίος διδάσκω πολεμικές τέχνες, η λογική μου πάντα ήταν στο θέμα της εξάσκησης και της πρακτικής. Δηλαδή, το να υπάρχει η εφαρμογή της τέχνης. Και το πιο σημαντικό κομμάτι, από όσο πιστεύω εγώ, είναι η εφαρμογή της τέχνης. Καλή μένει η θεωρία, καλά όλα οι φόρμες, η σκία μαχία ή οτιδήποτε κάνεις, τα οποία εγώ πιστεύω πάντα ότι έχουν να κάνουν με οι φόρμες, με τη γραμμικότητα, η σκιαμαχία ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το να αναπτύσσεις λίγο ταχύτητες ή γενικά να βελτιώνεις πάλι με την ίδια λογική τη γραμμικότητά σου. Από τη στιγμή που δεν μπορείς να εξασκηθείς με αντίπαλο, πιστεύω ότι είναι καλό να το κάνεις, αλλά δεν πιστεύω πραγματικά ότι θα μπορέσει να σε βοηθήσει όταν φαντάζεσαι. Είναι καλό αν θα μπορούσες να έχεις ένα σάκο κάπου το οποίο να υπάρχει έστω μια επαφή κάποιων πραγμάτων. Θα μπορείς να έχεις και μια μακιβάρα στον τοίχο να κάνεις κάποια πράγματα. Θα μπορείς να κάνεις. Οι σκιαμαχίες είναι καλές για τους βηματισμούς σου, είναι καλές για την κινησιολογία σου, αλλά δεν είναι τόσο καλό για την πρακτική σου. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχουν χτυπήματα ή έστω αντίπαλος για να μπορείς να εφαρμόσεις καλύτερα αυτά που πραγματικά κάνεις. Γιατί όταν έχεις ένα θεωρητικό ή ένα αντίπαλο φανταστικό το οποίο δεν υπάρχουν χτυπήματα, όλα αυτά που κάνεις δουλεύουν τέλεια. Και με τη δική μου λογική, αν θα σκεφτείς, έτσι, δεν ξέρω αν το σκέφτηκες κι εσύ, έχεις απέναντί σου ένα αντίπαλο τον οποίον τον βάζεις να δουλεύει με τον τρόπο που θέλεις εσύ. Αυτό θα έλεγα ότι είναι λιγάκι αδύνατο, γιατί ο κάθε αντίπαλος δουλεύει με τον τρόπο που θέλει αυτός. Άρα τα σενάρια ουσιαστικά που δημιουργείς εσύ για να μπορείς να κάνεις τις τεχνικές έχουν να κάνουν με το τι πραγματικά θα έκανες εσύ και όχι με το τι πραγματικά θα έκανε ο αντίπαλος. Ο αντίπαλος λειτουργεί πάντα με το δικό του τρόπο. Και ειδικά όταν γίνονται κάποια πράγματα τα οποία είναι πιεστικά έξω, τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ. Άρα έτσι όπως σου είπα ότι ναι μεν σε βοηθάει στο, από το να μην είσαι σε απραξία, να κάνεις κάποια πράγματα, ακόμα και εγώ συμβουλευτικά τους μαθητές μου όταν έτσι μπορεί να λείψουν, να ταξιδέψουν ή για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να έρθουν, τους λέω ότι είναι πολύ σημαντικό πάνω στην τέχνη να δουλεύουν τους ρηματισμούς, τις θέσεις, τις φόρμες. Είναι πάρα πολύ καλά γιατί ουσιαστικά είναι η πηγή του συστήματος και από αυτά μαθαίνεις να κάνεις την πρακτική. Η πρακτική και η επαφή όμως δεν αντικαθιστάται. Αυτό πιστεύω εγώ. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό, έστω και ο τρόπος που προπονείσαι στη σχολή στην αρχή, όχι με ιδιαίτερες σκληρές επαφές, έτσι, να μπορέσεις να μάθεις που μπαίνουν τα χέρια σου, τα πόδια σου, πώς είναι το μπλοκ σου. Αυτό είναι καλό ας πούμε να γίνεται με πιο ήπιο τρόπο, αλλά κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα πρέπει να αρχίσει να γίνεται λίγο πιο επιβαρεμένα, δηλαδή λίγο πιο σκληρά, ώστε να αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει στη διαδικασία με το πώς θα μπορούσε να συμβεί στο δρόμο. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτό το θέμα και δεν με πειράζει να μιλήσω πάλι. Αυτό που λέω είναι ότι ο δρόμος είναι μοναδικός, προετοιμάζεσαι όσο πιο καλά μπορείς μέσα στη σχολή και με την προπόνηση, ώστε όταν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις κάποια πράγματα θα τα κάνεις πολύ κοντά στο σωστό. Εγώ πιστεύω ότι σωστά όπως γίνονται μέσα στη σχολή, στο δρόμο δεν γίνονται. Οι συνθήκες είναι, όπως είπα και πριν, πάρα πολύ πιεστικές, διαφοροποιούνται,
Γι' αυτό και σου λέω ότι το να καλώνε μεν από το να μην δεν κάνεις τίποτα ή από τη στιγμή που δεν έχεις παρτενέρ να προπονηθείς, να τα κάνεις όλα αυτά στον αέρα δημιουργώντας σενάρια δικά σου ότι θα μπορούσαν να γίνουν, αλλά πάντα θα πρέπει να είσαι στο μυαλό σου όταν το κάνεις αυτό, ότι αυτός που θα έχεις απέναντί σου σε κανονικές συνθήκες θα κάνει αυτό που θέλει αυτός και όχι αυτό που σκέφτεσαι εσύ. Έχω πει ότι δεν θέλω να κάνω πολύ μεγάλα βίντεο, γιατί ουσιαστικά απαντάω σε ερωτήσεις πλέον και οι ερωτήσεις έχουν να κάνουν με τα θέματα που ήδη έχουν δημιουργηθεί. Εάν νομίζεις, φίλε μου, ότι σε κάλυψα, καλώς. Εάν έχουν δημιουργηθεί κάποιες απορίες παραπάνω, μπορείς να μου στείλεις μήνυμα ξανά ώστε να μπορέσω να σου απαντήσω αν είναι εύκολο γραπτός. Αν δεν είναι, να μπορώ να σου ξανακάνω ένα βίντεο και να σου απαντήσω για τα συμπληρωματικά που θέλεις. Για όλους σας που ακούτε πρώτη φορά και πιστεύετε ότι όλα αυτά που λέω έχουν αξία, κάντε μια κοινοποίηση στο κανάλι σας, στο κανάλι κάποιου φίλου για να με ακούσει και αυτός. Μπορεί να χρειαστεί, έτσι, να πάρει κάποιες πληροφορίες που δεν τις έχει ή να μάθει και κάτι το οποίο δεν το ξέρει. Κλείνοντας και ολοκληρώνοντας, είμαι ο Χρήστος Βαφιάδης, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Είμαι στη Θεσσαλονίκη, Αγίου Δημητρίου 27, τα τελευταία 20 χρόνια διδάσκοντας Wing Chun και Εσκρίμα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Γεια σας.